Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί. Έχουμε να διαχειριστούμε δύο ειδών προβλήματα. Ζητήματα, όχι προβλήματα. Το πρώτο είναι το πολιτικό ζήτημα που προκύπτει με αφορμή μια διάταξη στο προηγούμενο νομοσχέδιο, στο προηγούμενο μεγάλο νομοσχέδιο, που έχει σημασία να παρατηρήσουμε πως η πρόθεσή του δεν ήταν να ρυθμίσει ζητήματα που έχουν σχέση με το πολιτικό χρήμα. Ήτανε κάτι ευρύτερο και τελείως διαφορετικό. Σε μια διάταξη λοιπόν που πιστεύαμε ότι απλά διευρύνει και εξακριβώνει τη διαδικασία της εξωχώριας εταιρείας, πράγματι δημιουργήθηκε μια συζήτηση, ένα ανοιχτό ζήτημα στην κοινωνία, στο οποίο οφείλαμε, το ακούμε και παίρνουμε θέση ακριβώς γιατί δεν είμαστε ίδιοι. Ακριβώς γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην περνάει από καμιά πλαϊνή ή πίσω πόρτα ζήτημα το οποίο είναι ακριβώς απέναντι στις αρχές και στους ειδικούς μας κώδικες. Έχει σημασία επιπλέον για μας, γιατί αυτή ακριβώς η παρέμβαση είναι στον πυρήνα της λαϊκής εντολής που λάβαμε και είναι η προσπάθεια να διασώσουμε το δημόσιο πλούτο και δημόσιο χρήμα υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Στο νομικό ζήτημα, το είπαμε, φαίνεται να υπάρχει ένα κενό και σε αυτό παρεμβαίνουμε. Και παρεμβαίνουμε δραστικά και καθοριστικά. Με μια γενικευμένη ρύθμιση, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, ακριβώς γιατί αυτοί είμαστε και αυτό πιστεύουμε, απαγορεύει ουσιαστικά από εδώ και πέρα σε οποιοδήποτε πολιτικό στέλεχος, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε εταιρεία του εξωτερικού, εννοούμε ή στο κεφάλαιό της ή στο ηγετικό της συμβούλιο. Εν συνεχεία, η δεύτερη παράγραφος προβλέπει ώστε ένα σύνολο στελεχών, δημόσιου στελεχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα να μην μπορεί να συμμετέχει σε ευνοϊκούς φορολογικούς τόπους, όπως είναι διάφορες γνωστές παγκόσμιοι τόποι όπου εδρεύει το μαύρο χρήμα. Υπάρχει μια παρατήρηση επ' αυτού, το γεγονός ότι μήπως στο διάστημα που μεσολάβησαν αυτού των λίγων ημερών υπάρχει κάποιο παράδειγμα όπου κάποιος μπορεί να διαφύγει και να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση. Δεν έχει συμβεί, είναι ρητό και καθαρό. Και αυτό που μένει να παρατηρήσουμε είναι το εξής εντυπωσιακό για μένα, τουλάχιστον σαν νεοβουλευτή. Είναι η απουσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία δεν είναι απλά απουσία, αλλά είναι μια εκοφαντική θέση. Και είναι μια κοφαντική θέση όχι τόσο επί της ουσίας της διάταξης που φέραμε, διότι είναι πρόδειλη η αμηχανία της, αλλά είναι μια εκοφαντική θέση όσον αφορά την ουσία της πολιτικής της. Όποτε η συζήτηση και η πραγματικότητα πηγαίνει σε πραγματικές ανάγκες και δεδομένα, ουσιαστικά η αξιωματική αντιπολίτευση αυτό ακυρώνεται, διότι έχει μάθει να νοεί την πολιτική μόνο ως παραπλάνηση και απόκρυψη. Πράγματι στην πολιτική υπάρχει το στοιχείο της παραπλάνησης και της απόκρυψης, είναι στατικά τη στοιχεία, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Εμείς είμαστε όλα τα άλλα που είναι πραγματικές ανάγκες του λαού. Σας ευχαριστώ.